διαφορετική στάση αναφορικά με τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού κρατάει πλέον η Βρετανία. Και αυτό διότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πλέον τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν θα προσφέρονται σε άτομα κάτω των 65 ετών, εκτός και αν ανήκουν σε κάποια ομάδα υψηλού κινδύνου. Η ανακοίνωση ήρθε αφότου το επίσημο συμβουλευτικό όργανο, η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης, δήλωσε ότι η χορήγηση αναμνηστικών σε άτομα κάτω των 65 ετών είναι απίθανο να είναι οικονομικά αποδοτική. Η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας είναι κάτι που ουσιαστικά εξετάζεται για πρώτη φορά από την Επιτροπή. Η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης, η οποία συμβουλεύει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε ότι το σχέδιό της για τον κορονοϊό είναι να προσφέρει πλέον εμβόλια μόνο σε όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής ασθένειας. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση από το Μάιο του 2023 είχε ανακοινώσει ότι σε άτομα κάτω των 65 ετών δεν θα προσφερθούν και τα εμβόλια της γρίπης. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 50 έως 64 ετών δεν θα είναι πλέον επιλέξιμοι για δωρεάν εμβόλια για τη γρίπη ή τον κορονοϊό. Πέρυσι σε όλους άνω των 50 προσφέρθηκαν και τα δύο.